το χρηματικό ποσό των 586 ευρώ δίδεται από την Ομαρχία Ροδόπης ως πρώτο χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών στους πληγέντες των οικισμών Τυχερού και Γάλχα. 7 ημέρες μετά την καταστροφή και η περιουσία των κατοίκων μοιράζεται σε διάφορους οικισμούς του Δήμου όπως το Μεσοχώρι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον εορτασμό της Παναγίας και ήδη τα πρώτα θαύματα παρουσιάζονται ακόμη και στους πιο κοντινούς μας οικισμούς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Το χρηματικό ποσό των 586 ευρώ δίνεται από την Ομαρχία Ροδόπης ως πρώτο χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη των πρώτων αναγκών σε όλους τους πληγέντες των οικισμών Τυχερού και Κάλχα. Αυτό το χρηματικό ποσό μοιράστηκε ήδη σήμερα σε όλους τους πληγέντες από συνεργεία της Νομαρχίας Ροδόπης. Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό που προέρχεται από ένα απόθεμα περίπου 20.000 ευρώ της Νομαρχίας Ροδόπης. Η οικονομική βοήθεια της τάξης των 586 ευρώ ανά άτομο δόθηκε στους κατοίκους των οικισμών Τυχερού και Κάλχαντα που είχαν προβλήματα με τις κύριες κατοικίες για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών τους. Ο νομάρχης Ροδόπης, κ. Άρης Γιαννακίδης, τόνισε ότι οι ενέργειες προς αποκατάσταση των ζημιών προχωρούν γρήγορα και επεσήμανε ότι μέλημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Σήμερα επιδώσαμε τις πρώτες επιταγές στους δικαιούχους πληγέντες στους οικισμούς Τυχερό και Κάλχαντα. Αφορά το οικονομικό βοήθημα 586 ευρώ αναενδιαφερόμενο, αναδικαιούχο, για να καλύψει τις πρώτες του πρόσκαιρες βιωτικές ανάγκες, ρουχισμό, φαγητό. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με την οικονομική βοήθεια για τις επισκευές της κύριας κατοικίας για όσους έχουν πληγεί. Φυσικά αυτό το οικονομικό βοήθημα θα απλωθεί σε όλους τους πληγέντες που είχαν προβλήματα με τις κύριες κατοικίες. Ξεκινήσαμε από δύο οικισμούς και στην πορεία, αφού είχα και επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, θα πιστεύω να υπάρχει απρόσκοπτη χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε τη βοήθεια και στους άλλους κατοίκους. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτά που είχαν προαποφασίσει και συναποφασίσει όλη η τοπική κοινωνία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πλέον συγκεκριμενοποιούνται, έχουν βρει το βηματισμό τους. Του ΕΛΓΑ έχουν βγει στα χωράφια και καταγράφουν τις ζημιές, αποτυπώνουν το ύψος των ζημιών. Ο Δήμος και η Νομαρχία προχωρούν στην αποκατάσταση των υποδομών και ελπίζουμε και το κράτος να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για χρηματοδότηση, ούτως ώστε η επόμενη μέρα να μην θυμίζει τίποτα με την προηγούμενη, να επανέλθει η κατάσταση σε καλύτερη μορφή, σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πιο μπροστά, και οι συμπολίτες μας να μπορέσουν λίγο να ανακοφιστούν. Αρκετές μέρες μετά την καταστροφή και η περιουσία των κατοίκων στον οικισμό του Μεσοχωρίου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κακό το χάλι, διότι οι όχθες του τρελοχήμαρου στο Μεσοχώρι έχουν κατεβάσει χιλιάδες αντικείμενα, αρκετά γεωργικά μηχανήματα και άλλα αντικείμενα που οι διοκτήτες τους αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται. Και με λίγα λόγια γίνεται ένα μικρό πλιάτσικο. Πληθώρα γεωργικών μηχανημάτων που παρασύρθηκαν στις πρόσφατες πλημμύρες φιλοξενούνται στις όχθες πολλών ποταμών. Όσοι λοιπόν θεωρείτε χαμένη την περιουσία σας, μπορείτε να την αναζητήσετε σε ποτάμια διπλανών οικισμών πριν την δείτε στα χέρια κάποιου άλλου. Εγώ ήρθα εδώ να πάρω το δικό μου συγκρότημα για το ποτάμι που είχε, κάτι μη που πήρε τίποτα. Όταν το πήρα και μετά, άντε λέω να δω στην άκρη το ποτάμι. Τι έχει κατεβάσει το ποτάμι. Βλέπω δυο ψεκαστικά και τα λάστιγκα αυτά, τα σταγονίδια που ποτίζουν το χωράφι. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, ειδοποίησα να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι για να τα πάρουν. Γιατί κρίμα είναι, ζημιά τους έγινε, να τα πάρουν. Γιατί έχουν δώσει λεφτά. Πονάνε κι αυτοί. Το θέμα των πρόσφατων καταστροφών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων συζητήθηκε χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθησυχαστικός παρουσιάζεται ο Περιφερειάρχης κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, που τονίζει μάλιστα ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή ελέγχεται και όλοι οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.
Ελεγχόμενη είναι πλέον η κατάσταση των υδάτινων όγκων της περιφέρειας και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους, αφού η αποκατάσταση των αναχωμάτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, ο Περιφερειάρχης κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος τονίζει πως η πολιτεία καθώς και οι τοπικοί φορείς βρίσκονται σε επιφυλακή, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Εκτιμούν λοιπόν οι υπηρεσίες ότι βρισκόμαστε στο υψηλότερο ή στο σχετικά υψηλότερο σημείο από πλευράς της άθμης ύδατος. Είναι επίσης προφανές ότι το πρώτο όριο επιφυλακής έχει ξεπεραστεί, είναι 4,70, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα για την ασφάλεια της ζωής και των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής. Θα ήθελα εδώ να σχολιάσω ότι η ολοκλήρωση των 14 εργολαβίων, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο των επιμετρήσεων, οι οποίες έγιναν μετά την πολύ μεγάλη πλημμύρα και φυσική καταστροφή του περασμένου Μαρτίου, βοήθησε πολύ στο να μην έχουμε τον κίνδυνο ο οποίος υπήρχε κατά τους προηγούμενους μήνες. Είναι επίσης αυταπόδεικτο ότι η λειτουργία η καλή των αναχωμάτων και η αποκατάσταση των αναχωμάτων, το κάτω πιο συγκεκριμένο, απομακρύνει για την περιοχή αυτή, για την εποχή αυτή, τον άμεσο κίνδυνο. Η επιφυλακή συνεχίζεται και συνεχίζεται γιατί η πολιτεία και όλες οι βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να μην εφησυχάζουν και να μην εφησυχάζουν, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί με ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα μπορούσε να έρθει. Πλησιάζουμε στο γιορτασμό της Παναγιάς και τα πρώτα θαύματα παρουσιάζονται ακόμη και στους πιο κοντινούς οικισμούς μας. Έτσι, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος, οι μαρτυρίες για θαύματα είναι πολλές. Θαυματουργεί η εικόνα της Παντάνασσας στο Πόρτο Λάγος. Η Παναγία παρουσιάστηκε σε έναν επισκέπτη που πήγε να προσκυνήσει. Συγκινημένος ο πατέρας νύμφων επεσήμανε ότι από εκείνη την ώρα η εικόνα της Παναγίας ευωδιάζει συνεχώς. Αυτές τις μέρες είμαστε συγκλονισμένοι με τη ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας εδώ στο μετόχι μας και για να καταλάβετε το θαύμα θα σας πω ότι ένα κοριτσάκι στην Κύπρο 9 ετών, Αναστασία ονομαζόμενη, είχε καρκίνο στους πνεύμονες. Κάναμε καθημερινά παρακλήσεις για το παιδάκι, προσπαθούσαμε να στηρίξουμε τους γονείς της, αλλά η αγάπη του Χριστού μας την κάλεσε κοντά του την Κυριακή το μεσημέρι και την Δευτέρα έγινε η κηδεία της μικρής Αναστασίας. Την ημέρα αυτή λοιπόν το απόγευμα ένας κύριος από την Καβάλα ήρθε να προσκυνήσει στο εκκλησάκι και βγαίνοντας από το εκκλησάκι όπως μας διηγείται συναντήθηκε με μία μοναχή η οποία προχωρούσε προς το εκκλησάκι και κρατούσε ένα κοριτσάκι στο χέρι της. Πήγε να την χαιρετήσει και του είπε ότι δεν είναι δικό μου το κοριτσάκι αλλά θα το πάρω μαζί μου. Παραξενεύτηκε αυτός και περίμενε έξω από την εκκλησία να ρωτήσει από ποιο μοναστήρι είναι, πού θα πάρει το παιδάκι. Αλλά δεν έβγαινε κανείς, μπήκε μέσα στην εκκλησία, δεν βρήκε κανένα, ξαφνιάστηκε, άνοιξε την πόρτα του ιερού, δεν βρήκε κανένα, είδε όμως μία πόρτα κλειστή και υποψιάστηκε μήπως μπήκαν εκεί. Ήρθε λοιπόν, με βρήκε εδώ, πάτερ μου λέει, το είδα μία μοναχή με ένα κοριτσάκι, μου είπε αυτό και εξαφανίστηκαν, χάθηκαν και θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε. Του λέω παιδί μου, πώς ήταν η μοναχή, δεν θυμάμαι, μου λέει, μου είπε μόνο αυτά τα λόγια, το κοριτσάκι πώς ήταν. Γύρω στα 10 χρονών, μου λέει με γυαλιά, επειδή μας ξανασυνέβη και ένα γεγονός πέρσι, κάτι υποψιάστηκα εγώ, του λέω έλα μέσα, στο γραφείο μου έχω πολλές φωτογραφίες παιδιών που έχουν φύγει ή που είναι άρρωστα, του έδειξα εκεί φωτογραφίες, μόλις έφτασε στην Αναστασία, μου λέει αυτό το παιδάκι είναι. Του λέω παιδί μου είσαι σίγουρος, εγώ συγκλονίστηκα, μου λέει σιγουρότατος πάντα, πριν λίγο το είδα το παιδάκι. Του λέω παιδί μου αυτό το παιδάκι δεν ζει, αποκλείεται μου λέει, το παιδί αποκλείεται. Του λέω παιδί μου σήμερα έγινε η κηδεία του παιδιού στην Κύπρο. Άρχισε να κλαίει το παιδί, έτρεμε. Μου λέει τι ήταν αυτό που είδα. Μου λέει πρέπει να ήταν η Παναγία για να το πάρει μαζί τους. Έκλαιγε το παιδί και εγώ έκλαιγα φυσικά, συγκλονιστήκαμε. Και από χθες λοιπόν ευωδιάζει συνέχεια η Παναγία. Δεν είμαι εγώ μάρτυρας αυτού του θαύματος, αλλά προσκυνητές που περνάνε από εδώ και δεν γίνεται και συνέχεια. Οι αγιογράφοι που αγιογραφούν τον ναό μου είπαν χθες ότι κατά διαστήματα έβγαινε άρρητος ευωδία από την εικόνα της Παναγίας μας.
Γνωρίζομαι ότι η χάρη της Παναγίας είναι τόσο αισθητή εδώ και κάνει θαύματα, ιδίως σε καρκινοπαθείς, αλλά μας συγκλώνησε που η αγάπη της καταδέχθηκε και σωματικά να εμφανιστεί εδώ ζωντανά, να περπατήσει, να δώσει θάρρος και στους γονείς του παιδιού ότι είναι κοντά της και σε όλους τους άλλους γονείς που φεύγουν τα παιδάκια τους μικρά ότι είναι κοντά στην αγκαλιά του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Επώδυνα για τους επενδυτές χαρακτηρίζει τα κίνητρα που δίνονται με το νέο αναπτυξιακό νόμο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τον Ομό Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Τα κίνητρα που δίνονται με το νέο αναπτυξιακό νόμο για τη Θράκη δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πλεονέκτημα για την περιοχή. Τονίζει στη σχετική ερώτηση που καταθέτει προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη Χρύσα Μανολιά. Στο κείμενο της ερώτησης επισημαίνει ότι με το ισχύρο καθεστώς των κινήτρων οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν άλλες περιοχές της Ελλάδος πλησίαστερα προς το κέντρο. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι όποιος επενδυτής με το ισχύρο καθεστώς των κινήτρων όπως διαμορφώθηκε θα επιλέξει από άλλες πλεονεκτικές περιοχές να επενδύσει στη Θράκη? Διερωτάται κυρία Μανολιά. Αυτή η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα είναι εκείνη που δικαιώνει τον ισχυρισμό για την ύπαρξη ιδιαίτερων κινήτρων για την ανάπτυξη της Θράκης, τονίζεται στο κείμενο. Πέραν τούτων, σε μια περίοδο που περισσεύουν οι κυβερνητικές δηλώσεις για στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας στη Θράκη, με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εκτός των διαδικασιών του άρθρου 39 του νόμου 3259 του 2005, περί πανωτοκίων ρυθμίζονται όλα τα ληξιπρόθεσμα δάνεια βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών, αλλιευτικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο νόμο Καβάλας με τη μορφή κεφαλαιοποίησης και δημιουργίας νέων δανείων για 10 χρόνια και μάλιστα με επιδοτούμενο επιτόκιο κατά 50%. Ανάλογα όμως σε αιτήματα φορέων της Θράκης δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που δημιουργεί το αίσθημα της άνησης μεταχείρισης και προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες. Ερωτά το κύριος Υπουργός λοιπόν από την κυρία Μανολιά, προτίθεται ή όχι να δοθούν πραγματικά και ιδιαίτερα αναπτυξιακά κίνητρα για τη Θράκη, που είναι μάλιστα συμβατά με τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της περιοχής? Προτίθεται να επεκτείνει την εφαρμογή των προαναφερθέντων πρόσφατων αποφάσεων για τον νόμο Καβάλας και στους άλλους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Πώς και με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να στηρίξει γενικότερα την ανάπτυξη της Θράκης? Μικρή διακοπή για λίγες διαφημίσεις. Την τακτική της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει με σχετική ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όπως επισημαίνεται στο κείμενό της. Η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να στελεχώσει τις δημόσιες υπηρεσίες με δικά της παιδιά. Για μια αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων κατηγορεί η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ροδόπη στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής, κ. Παύλος Δαμιανίδης, οι συνεντεύξεις στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφοι που διεκδικούν μια θέση στο στρατό είναι τουλάχιστον φεδρές και έχουν ως μοναδικό σκοπό τη στελέχωση των θέσεων με γαλάζια παιδιά. Γινόμαστε τον τελευταίο καιρό μάρτυρες μιας απαράδεκτης διαδικασίας, η οποία αφορά τις προσλήψεις γενικότερα στο δημόσιο τομέα, με το θέμα της συνέντευξης που έχει προστεθεί στη διαδικασία πρόσληψης. Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού γίνεται στις προσλήψεις στο στρατό και βλέπουμε πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ δικαιώνεται για το γεγονός ότι έχει καταγγείλει αυτή τη διαδικασία ως καθαρά αναξιοκρατική. Είδαμε από τους ίδιους τους εξεταζόμενους και τους υποψηφίους ότι πολλοί δεν μπήκαν καν στη διαδικασία διότι χάθηκαν εντός εισαγωγικών τα δικαιολογητικά τους. Άλλοι εξετάζονται από την Επιτροπή και υποτίθεται ότι μέσα σε 1,5 λεπτό η Επιτροπή κρίνει για την γενικότερη αντίληψή τους, για το παράστημά τους, για την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στη θέση την οποία πρόκειται να καταλάβουν, με ερωτήσεις του τύπου πού υπηρέτησε ο πατέρας σου, αν πηγαίνεις σε μπαράκια, τι γνώμη έχεις για τα σκουλαρίκια και άλλα τέτοια φεδρά θα έλεγα, αποτελούν κριτήρια για να αξιολογηθεί μέσα σε 1,5 λεπτό η γενικότερη ικανότητα του κάθε υποψηφίου. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η συνέντευξη ήταν, όπως είπε από την αρχή το ΠΑΣΟΚ, ένας τρόπος για να προωθηθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι στο δημόσιο τομέα και δυστυχώς καταργείται έτσι στην πράξη μια διαδικασία αξιοκρατική που μπορεί να έχει τις όποιες αδυναμίες, μιλάω για τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, μπορεί να έχει τις όποιες αδυναμίες, αλλά ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ήταν μια αξιοκρατική διαδικασία.
Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες των επιτυχώντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Οι πίνακες βρίσκονται στον πρώτο όροφο της νομαρχίας και μπορούν να απευθύνονται φυσικά εκεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επιτυχώντες και μη. Συνεχίζεται η ροή των αποτελεσμάτων των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης από το ΑΣΕΠ. Χθες ανακοινώθηκαν τα ονόματα διοριστέων σε δύο κλάδους, τους οικονομολόγους και τους κοινωνιολόγους. Συνολικά 241 άτομα που θα καλύψουν ισάριθμες θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση. Αναλυτικά θα διοριστούν 188 οικονομολόγοι και 53 κοινωνιολόγοι που πέτυχαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Βεβαίως, οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους στα δικαιολογητικά των επιτυχώντων, καθώς και την εκδίκαση των εντάσεων στα αποτελέσματα που ενδεχομένως θα υπάρξουν. Ενστάσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι υποψήφοι του διαγωνισμού μέχρι τις 22 Αυγούστου. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στον πρώτο όροφο της νομαρχίας. Εν ώψη του εορτασμού της Παναγίας, στο εκκλησάκι του Πορτολάγος θα βρίσκονται αρκετοί μοναχοί φέτος από το Άγιο Όρος. Όπως δηλώνει μάλιστα στην κάμερα του Αρτσάνελ, ο πατέρας νύμφων, φέτος θα τελεστεί η καθιερωμένη αγρυπνία, ενώ αναμένονται εκατοντάδες πιστοί να εξομολογηθούν και να λάβουν τη Θεία Κοινωνία. Μοναχοί του Άγιου Όρους θα επισκεφτούν τον Πορτολάγο στα πλαίσια του εορτασμού της Κοιμής της Θεοτόκου. Αγρυπνία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ στο μετόχι της Μονής Βατοπεδίου, παρουσία του ηγούμενου γέροντος Εφραίμ, ο οποίος θα εξομολογήσει και όσους πιστούς θα επιθυμούν. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές μας ειδήσεις. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.